Πριν φτάσουμε λοιπόν στο χώρο αυτόν που είναι ο χώρος πάχυνσης των σαλιγκαριών, τα εκτροφεία μας δηλαδή, τα σαλιγκάρια έχουν περάσει από τη διαδικασία της αναπαραγωγής που γίνεται σε ειδικό θάλαμο αναπαραγωγής. Αυτός είναι ένας χώρος, ο οποίος είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βάλουμε τα σαλιγκάρια που είναι έτοιμα να γονιμοποιηθούν, να γίνει μέσα εκεί η γονιμοποίηση και να γεννήσουν. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να μετρήσουμε συγκεκριμένα πόσες γένες θα πάρουμε, να τις ζυγίσουμε, να τις ξεχωρίσουμε και άρα να ξέρουμε ακριβώς πόσα σαλιγκάρια θα βάλουμε σε κάθε παρτέρι. Αυτό εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Αφενός να ξέρουμε πόσα σαλιγκάρια θα έχουμε εμείς στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας, αφετέρου να ξέρουμε πόσα σαλιγκάρια θα έχουμε σε κάθε τετραγωνικό μέτρο, ώστε να μην δημιουργείται υπερπληθυσμός μέσα στο εκτροφείο. Ο υπερπληθυσμός είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να καταστρέψει μια ολόκληρη παραγωγή. Διότι, επειδή είναι ζωντανός οργανισμός, δεν είναι απλά ότι κάποια, ας πούμε, δεν θα βρούνε τροφή ή δεν θα βρούνε σωστή στέγη, αλλά το ένα θα αρχίσει να επηρεάζει το άλλο. Συνεπώς, μπορεί να καταστραφούν παραγωγές ολόκληρες, αν ο πληθυσμός δεν είναι σωστά ρυθμισμένος. Ενδεικτικά, να πούμε ότι για το δικό μας σαλιγκάρι, το μικρό, το κριτικό, ο ενδεδειγμένος πληθυσμός ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 450 σαλιγκάρια. Μετά από αυτή τη διαδικασία λοιπόν θα μπουν μέσα στα εκτροφεία μας, όπου θα περάσουν ένα διάστημα 110 με 150 ημέρες και θα μεγαλώσουν να φτάσουν στο μέγεθος στο οποίο θα τα εμπορευτούμε, θα τα φάμε κτλ. Βρισκόμαστε στο Μαραθώνα, κοντά στην παραλία του Σχοινιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα σε ένα εκτροφείο κλειστού τύπου και έχουμε γύρω μας μία διάταξη παρτεριών, στα οποία υπάρχουν φωλιές με πολλά σαλιγκάρια. Αυτός είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η πάχυνση των σαλιγκαριών. Τα περνάνε δηλαδή ένα διάστημα 110 με 150 ημερών, από πολύ μωρά μέχρι περίπου το στάδιο που τα μαζεύουμε και είναι έτοιμα προς εμπορία. Το σαλιγκάρι είναι μία από τις πιο γνωστές ελληνικές τροφές. Έχει ξεκινήσει από την Κρήτη, ίσως γιατί εκεί πρώτα καλλιέργησαν την κουζίνα του σαλιγκαριού. Το σαλιγκάρι υπάρχει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, σε διαφορετικές ποικιλίες, δεν είναι μόνο μία. Το πιο γνωστό όμως είναι το μικρό σαλιγκάρι, αυτό που οι κριτικοί λένε κριτικό χοχλίο. Οι Γάλλοι, ας πούμε, το λένε μικρό γκρι, αλλά αναφέρονται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φαγητά, είτε ως μεσογειακή συνταγή, είτε ως γκουρμέ που το θεωρούν πιο πολύ οι Γάλλοι. Αυτή είναι μία δομή σαλιγκαριών υψηλού τύπου, όπως λέγεται. Είναι γαλλική εφεύρεση, ο τρόπος εκτροφής. Αυτή εδώ η τάβλα η μεγάλη είναι περίπου σε 50 πόντους ύψος από το έδαφος και είναι η ταΐστρα. Και πάνω της οι άλλες ακουμπισμένες τάβλες είναι οι φωλιές των σαλιγκαριών. Οπότε πάνω στην ταΐστρα τοποθετούμε την τροφή. Είναι σε αυτό το ύψος ώστε να εξυπηρετεί τον εκτροφέα, να μην του δημιουργεί πολύ μεγάλη κούραση, να χρειάζεται να σκύψει δηλαδή πολύ χαμηλά για να ταΐσει και ταυτόχρονα προστατεύει το σαλιγκάρι με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και αν πέσει να μην σπάσει το κέλυφος από αυτό το ύψος. Στις φωλιές που έχουμε εδώ είναι ο χώρος στον οποίο κολλάνε τα σαλιγκάρια επάνω. Εδώ περνάνε το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας τους, γιατί δεν θέλουν να είναι σε απευθείας επαφή με το φως του ήλιου. Και το βράδυ που θα ποτίσουμε θα ανέβουν προς τα πάνω να φάνε και θα ξανακατεύουν να κρυφτούν. Επίσης είναι ο δρόμος για να ανέβουν από τη γη που κατά καιρούς κατεβαίνουν για να φάνε πρασινάδα ή για να περάσουν κάποια περίοδο στο χώμα, να ξανανεύουν πάνω και να ξανακατεύουν όποτε εκείνα επιθυμούν. Το μέγεθος του ενήλικου, του έτοιμου σαλιγκαριού, είναι περίπου στα 12-13 γραμμάρια όταν τελειώσει η εκτροφή. Όταν τελειώσει και το στέγνωμα, θα είναι περίπου στα 9 με 10 γραμμάρια. Αυτό είναι για το δικό μας σαλιγκάρι, το κριτικό σαλιγκάρι, λέμε.
Υπάρχουν άλλα σαλιγκάρια που φτάνουν τα 17, τα 18, ίσως και τα 25 γραμμάρια. Άλλες ποικιλίες σαλιγκάρια. Τώρα, πίσω στα δικά μας σαλιγκάρια, ένα νεογνό που μόλις έχει γεννηθεί, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε ακόμα σε γραμμάρια, είναι πάρα πολύ μικρό. Περίπου δηλαδή μία γέννα των 100 αυγών έχει ένα βάρος γύρω στα 5 γραμμάρια. Ο τρόπος για να ξεχωρίσεις αν ένα σαλιγκάρι είναι έτοιμο για να γονιμοποιηθεί είναι αυτό εδώ το στόμιο, το άσπρο. Όταν λοιπόν φτάσει να τελειώσει το μεγάλωμα του κελίφους του, από εδώ δηλαδή που θα ξεκινήσει η μικρούλη που θα είναι περίπου τόσο, θα φτιάξει όλο αυτό το κέλυφος και μόλις τελειώσει με το μεγάλωμα του κελίφους, θα αρχίσει και θα φτιάχνει αυτό εδώ το στόμιο. Αυτό σημαίνει ότι το κέλυφος του έχει γίνει αρκετά μεγάλο και σκληρό, ώστε να το προστατεύσει καλά και να αρχίσει να μεγαλώνει η σάρκα του. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να γεμίσει μέσα το σαλιγκάρι, να είναι έτσι παχύ, θέλουμε μέχρι 150 μέρες. Από εκεί και έπειτα, για να δημιουργήσει μέσα του τα γεννητικά του όργανα, τα οποία δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, θέλει περίπου άλλους 2 μήνες. Τότε θα είναι έτοιμο για αναπαραγωγή. Βασικό σημείο να πούμε ότι είναι ερμαφρόδιτα, έτσι, έχουν και τα αντρικά και τα γυναικεία γεννητικά όργανα, αλλά δεν είναι αυτογονιμοποιούμενα. Πρέπει να συνευρεθεί σαλιγκάρι με σαλιγκάρι για να έχουμε γονιμοποίηση. Όταν γίνει αυτό, πρώτα θα γονιμοποιηθεί το ένα και αμέσως θα γονιμοποιηθεί και το δεύτερο. Οπότε, περίπου μετά από 15 μέρες από τη γονιμοποίηση θα δούμε να αρχίσουν να γεννάνε αυγά. Δεν είναι ακριβής ο χρόνος από τη γονιμοποίηση μέχρι τη γέννα, διότι μέχρι να βρουν το κατάλληλο έδαφος, και αυτό είναι χώμα βέβαια, δεν θα πάνε να γεννήσουν. Θα τα κρατήσουν τα αυγά για όσο πιο πολύ καιρό μπορούν. Αυτός δεν είναι απεριόριστος ο καιρός, αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι ένας μήνας. Θα γεννήσουν και μετά, δυστυχώς, επειδή κάνουν περίπου 100 με 120 αυγά, μιλάμε για το συγκεκριμένο τύπο σαλιγκαριού, έτσι, οι περισσότερες μάνες θα πεθάνουν. Λόγω του πολύ μεγάλου στρες που περνάνε από τη γέννα, γιατί είναι πολύ μεγάλη γέννα. Για κάτι τόσο μικρό, 100 με 120 αυγουλάκια είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το μέγεθος των αυγών όταν γεννιούνται είναι περίπου όσο όλο το σαλιγκάρι. Οπότε είναι σαν ένας άνθρωπος ενήλικας να μπορούσε να γεννήσει άλλον ένα ενήλικα. Θα ήταν καταστροφικό. Οι ιδανικές συνθήκες εκτροφής σαλιγκαριών είναι περίπου 18 με 20 βαθμοί Κελσίου ως μέση θερμοκρασία της ημέρας και περίπου 85 με 90% ως μέση υγρασία μες τη μέρα. Τη θερμοκρασία φυσικά δεν μπορούμε μέσα σε ένα εκτροφείο να τη ρυθμίσουμε, την υγρασία όμως μπορούμε με το σύστημα ποτίσματος που έχουμε. Από εκεί και πέρα το σαλιγκάρι περίπου μεταξύ 7 βαθμών Κελσίου και 25 είναι εκτός του κελίφους του, τρώει, αναπτύσσεται. Από τους 7 βαθμούς και κάτω πέφτει σε χειμερή ανάρκη μέχρι τους 0 και κάτω από το 0 πεθαίνει. Από εκεί και πέρα, από την πάνω μεριά, μετά τους 25 βαθμούς, πάλι θα πέσει σε λίθαργο. Εκεί υπάρχει και κίνδυνος για πολύ μεγάλες αρρώστιες, οπότε είναι καλό να το έχουμε σε ξηρό περιβάλλον πλέον και όχι σε μεγάλη υγρασία. Δεν τρώει, δεν αναπτύσσεται. Οι θερμοκρασίες που μπορεί να διατηρηθεί ζωντανό είναι περίπου μέχρι τους 30, άντε βία 35 για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Οι θερμοκρασίες για τις οποίες μιλάμε, σε γενικές γραμμές αναφέρονται σε διαστήματα 4-5 ημερών συνεχόμενα, έτσι. Το να έχουμε δηλαδή μία μέρα μία παγωνιά και να φτάσει στο θερμόμετρο -5 δεν σημαίνει τίποτα. Η εκτροφή λοιπόν, λόγω των καιρικών συνθήκων που είπαμε πριν από λίγο, διαρκεί από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο. Το οποίο σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο θα βάλουμε τα νεαρά σαλιγκαράκια μέσα στο χωράφι, περίπου το Δεκέμβριο, ανάλογα και με το πώς είναι ο καιρός, θα σταματήσει η εκτροφή, θα πέσουν σε χειμερή ανάρκη τα σαλιγκάρια, θα ξαναξυπνήσουν το Μάρτιο και θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν μέχρι περίπου τα τέλη Μαΐου, όπου αρχίζουν και οι πολύ μεγάλες ζέστες γύρω από την Αθήνα. Η συνολική διαδικασία λοιπόν για να έχουμε ένα έτοιμο σαλιγκάρι
είναι περίπου 8 μήνες. Χρειαζόμαστε περίπου 2 μήνες για την αναπαραγωγή και μετά άλλους 5-6 αναλόγως και με τον καιρό για την πάχυνσή του. Κανονικά η αναπαραγωγή κρατάει 60 μέρες και η πάχυνση 110 με 150 μέρες. Αυτό έχει να κάνει όμως με το πόσο εύκολα αλλάζει ο καιρός υπέρ του σαλιγκαριού, δηλαδή πόσο πιο πολλές μέρες συνεχόμενες έχουμε ένα εύκρατο κλίμα. Το εκτροφείο μας είναι 5.600 μέτρα καθαρός χώρος εκτροφής. Η δυναμικότητά του είναι 25 τόνοι το χρόνο. Περίπου όμως ένα εκτροφείο του ενός τρέματος έχει δυναμικότητα γύρω στους 4,5 τόνους το χρόνο. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο είναι εσωτερικά διαμορφωμένο, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί αυτό που λέγαμε πριν, περίπου 450 σαλιγκάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Την εταιρεία μας αποφασίσαμε να την ονομάσουμε One Foot. Αυτό είναι γιατί το σαλιγκάρι έχει ένα πόδι. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν έχει μόνο ένα πόδι, έχει χιλιάδες μικρά ποδαράκια, τα οποία είναι κρυμμένα κάτω από αυτό τον ένα μη που βλέπουμε εμείς να κινείται.